8 αιτήσεις κατατέθηκαν μαζικά στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο. Με αυτές οι προσφεύγοντες ζητούν να ακυρωθούν ως αντισυνταγματικές και παράνομες οι σχετικές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων, με τις οποίες αποφασίστηκε δημόσια περιουσία να μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ για αξιοποίηση. Στη Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Θερμαϊκού ζητά να ακυρωθεί η μεταφορά στο ΤΑΙΠΕΔ του κάμπινγκ επανομής έκτασης 3.500 τετραγωνικών μέτρων μαζί με όλες του τις εγκαταστάσεις. Είδαμε από το ΕΠΕΔ μια ανακοίνωση προς αξιοποίηση το συγκεκριμένο κομμάτι. Άμεσα την ίδια μέρα και όλα έκανα μια επικοινωνία. Μου είπαν ότι δεν είχαν την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας. Λοιπόν, τη συνέστειλα την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας και είναι αύριο, είχαμε ένα ραντεβού για να μπορέσουν να τους ενημερώσουν τι ακριβώς συμβαίνει μετά την προσφυγή μας, γιατί προφανώς δεν γνωρίζουν λεπτομέρειες για να με καλέσουν κάτω. Και πριν από λίγο με ενημέρωσαν ότι θα αναβληθεί το ραντεβού. Σε έκταση 400 στρεμάτων, η οποία απαλωτριώθηκε το 1971 για λογαριασμό του ΕΟΤ και το 2003 πέρασε στα ελληνικά τουριστικά ακίνητα με διαχειριστή την αγροτουριστική ΑΕ, το κάμπινγκ της Επανομής συμπεριλαμβανόταν στα μεγαλύτερα των Βαλκανίων. Το κάμπινγκ της Επανομής έχει μια μακρά ιστορία. Πριν 42 χρόνια είχε δοθεί με αναγκαστική απαλωτρίωση στα τουριστικά ακίνητα, τον τότε ΕΟΤ. Στη συνέχεια το 2000 είχαν κάνει μια προσφυγή ο τότε Δήμος Επανομής και με απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας έγινε ανάκληση της απαλωτρίωσης. Το κάμπινγκ είχε όμορφη είσοδο, γκαζόν, δέντρα, διέθετε χώρους υγιεινής, ντους, μαγειρία, πλυντήρια, εγκαταστάσεις, μινι μάρκετ, εστιατορίου και γήπεδα μπάσκετ, βόλεϊ και τένις. Παρήχε στους κατασκηνωτές μοναδική εξυπηρέτηση στη διάρκεια της διαμονής τους. Διέθετε 616 θέσεις σκηνών και τροχόσπιτων και μπορούσε να φιλοξενήσει περισσότερα από 1.500 άτομα. Η σημερινή όμως εικόνα είναι απογοητευτική. Σπασμένα κουφώματα και τζάμια, πεσμένοι σουβάδες, σκουπίδια, ψηλά αγριόχορτα, απεριποίητα δέντρα, σκουριασμένη περίφραξη. Ήταν το πρώτο των Βαλκανίων, το ομορφότερο, με πρασινάδα, μαγειρία, καφετερία και τώρα ρήμαξε. Έδινε ζωή σε όλη την Επανομή. Η καταστροφή του κάμπινγκ ήταν πλήγμα για όλο το χωριό, οι κάτοικοι του οποίου θυμούνται με νοσταλγία τις καλές εποχές. Ανοίξει, αξιοποιηθεί. Τι το έχουν κλειστό, τι δώσαν τόσα λεφτά και το κάνανε. Το αφαγή βρωμιά, κλέφτες, ό,τι θέλεις εκεί πέρα μέσα, ναρκωμανείς και βάλε. Τι θέλετε όποιος... να γίνει. Τι, να αξιοποιηθεί, τι να γίνει. Είναι τόσο ωραία και τόσο ωραίο μέρος. Ήταν το κάτι άλλο όταν πρωτοάρχισε. Λουλούδι μέσα και ομορφιά. Το καταστρέψαν. Τα κόψαν τα ξύλα, καταστρέψαν τα πάντα. Είχε πολύ ξένο κόσμο, τουρισμό, τώρα τίποτα. Η θάλασσα είναι καλή εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Επιτέλους πρέπει να κάνουν κάτι και να λειτουργήσει αυτό το κάμπινγκ. Μαζεύονται μέσα έτσι παραβατικά στοιχεία. Σίγουρα. Γύφτη και διάφοροι άλλοι. Κλέψανε τα πάντα από μέσα. Το έχουν εγκαταλείψει σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή. Δεν είναι δυνατόν. Ένα κάμπινγκ που κάποτε είχε ζωή. Το 1971, όταν απαλωτριώθηκε το κάμπινγκ, πήρε ο Δήμος αποζημίωση. Τώρα, η αρμόδια Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομικών θα πρέπει να επιδικάσει κάποιο ποσό που πρέπει να επιστραφεί, προκειμένου να γίνει η μεταγραφή στο υποθηκό φυλακείο και να πάρουμε τον τίτλο κυριότητας, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θερμαϊκού. Είναι έολο, είναι στον αέρα γενικότερα αυτή όλη η ιστορία. Δεν είναι ξεκαθαρισμένα ότι ανήκει πλέον στην. Γιατί με την απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας, την οποία την έστειλα εγώ ήδη στην Αθήνα, φαίνεται ότι ανήκει πλέον στο Δήμο Επανομής τον τότε, το σημερινό Δήμο Θερμαϊκού. Η περιοχή είναι χαρακτηρισμένη Natura 2000. Θα πρέπει να γίνει ειδική περιβαλλοντική μελέτη, να προκύψει προεδρικό διάταγμα που να καθορίζει τις ζώνες και τι είδους δράσεις μπορούν να γίνουν. Προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά της μεταφοράς ακινήτων του Δημοσίου στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν καταθέσει επιπλέον, μεταξύ άλλων, ο Δήμος Θάσου, ο Δήμος Γορτινίας Αρκαδίας, αλλά και δεκάδες κάτοικοι του Δήμου Κέρκυρας.